κυνήγι του ροφού στην τρύπα απαιτεί αρχικά το σεβασμό του δίτη προς το ψάρι και μετέπειτα καλή αντίληψη του χώρου, αθόρυβες κινήσεις και παράλληλα γρήγορες και κέρυες βολές. Τα όπλα πρέπει να είναι αρκετά δυνατά, γρήγορα και ευκίνητα για να μπορέσουν να διαπεράσουν τη σκληρή πέτσα και τα κόκαλα του ψαριού ακόμα και όταν αυτό κινείται. Τα όπλα εφοδιάζονται απαραίτητος με μουλινέ, ενώ το μήκος τους εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος του ψαριού αλλά και την απόσταση που χωρίζει το θήτη από το θύμα. Ο φακός, αν και αντιαθλητικός, τις περισσότερες φορές κρίνεται απαραίτητος όσο ο κυνηγός επιλέγει να πλησιάζει τις πέτρες λόγω των σκοτεινών θαλαμιών που διαλέγουν τα ψάρια. Αυτό γίνεται όχι τόσο για την έβρεσή τους μέσα στη τρύπα, όσο για τον γρήγορο και κέριο εντοπισμό τους και την αποφυγή άσκοπων τραυματισμών ή βραχωμάτων. Πολλές φορές ο δίτης θα τον έχει στο χέρι του, αλλά η πραγματική του ανάγκη βρίσκει απόλυτη εφαρμογή τους χειμερινούς μήνες, όταν τα ψάρια με σκοπό την οικονομία ενέργειας, λόγω του κρύου, δεν κυκλοφορούν έξω από τις πέτρες. Η βουτιά ενός δίτη όταν αυτός κινείται προς ένα θαλάμι χωρίζεται σε τρία τμήματα. Αθόρυβη και ιδιαίτερα διακριτική κατάδυση. Σχολαστικός έλεγχος χωρίς περιττές κινήσεις και θορύβους που τυχόν θα ενοχλήσουν το ψάρι αναγκάζοντάς το να μετακινηθεί. Και τέλος, αποτελεσματική βολή που θα χαρίσει εύκολα και ανώδυνα το θύραμα. Εφόσον συμβούν όλα αυτά, συνήθως το ψάρι μας δίνει αυτό το ένα κρίσιμο δευτερόλεπτο που χωρίζει την επιτυχία από την αποτυχία.
Πολλές φορές οι ροφοί θα φέρουν τον εξοπλισμό μας στα όρια του. Βολές που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν εύκολες και αποτελεσματικές, λόγω του μεγέθους αλλά και της μαχητικότητάς του, μπορούν να αποτύχουν παταγωδώς. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, το προσεκτικό ψάξιμο πολλές φορές θα φανερώσει το ψάρι που λαβωμένο προσπαθεί να επανακτήσει τις δυνάμεις του. Βιαστικές ή απερίσκεπτες βολές δεν χωράνε στο κυνήγι του ροφού και ειδικότερα στη τρύπα. Περιπτώσεις όπου το κεφάλι του ψαριού είναι κρυμμένο ή αυτό δεν χωράει να βγει από εκεί που φαίνεται, μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνες αλλά και μοιραίες τόσο για το δίτη όσο και για το ψάρι. Την επόμενη φορά που θα πατήσετε τη σκανδάλη, σκεφτείτε αυτό το ένα σημαντικό δευτερόλεπτο που έχετε. Πολλά βραχώματα θα αποφευχθούν, πολλά μικρά ψάρια δεν θα τραυματιστούν και αρκετά ροφάκια θα προλάβουν να ζήσουν τη ζωή τους για να αναπαραχθούν και να προσφέρουν στη διατροφική αλυσίδα. Ένα ψάρι χτυπημένο άσχημα, αλλά όχι κέρια, κινείται στο πιο στενό σημείο του θαλαμιού του, όπου και σφινώνει ανοίγοντας τα καλύματα των βραχιών του και ανασηκώνοντας τα ραχιαία αγκάθια του. Ο αγώνας που ξεκινάει μετά από μια άσχημη βολή, τις περισσότερες φορές βγάζει ιτημένους και τους δύο, μιας και η κούραση που συσσωρεύεται στο δίτη ευθύνεται για τις περισσότερες περιπτώσεις περιστατικών υποξίας. Όσο για το ψάρι, αν τελικά δεν βγει από το θαλάμι του, ο θάνατος θεωρείται σχεδόν βέβαιος, όπως βέβαια θεωρείται και η καταστροφή του θαλαμιού. Το σημαντικότερο στο κυνήγι του ροφού στην τρύπα είναι η βολή. Μια καλή βολή στο κεφάλι του ψαριού, ιδιαίτερα κατά μέτωπος αυτό, που έχει σαν στόχο τον εγκέφαλο και τον ακαριαίο θάνατό του, θα λυτρώσει τόσο το θύραμα όσο και το δίτη.
Ακόμα και αν η βολή δεν σκοτώσει αμέσως το ψάρι, η σταθερή αντίσταση που ασκήσει η μαδούρα στο χτυπημένο ροφό, αλλά και οι βουτιές που θα ακολουθήσουν και που έχουν σαν σκοπό να ξεσκαλώσουν το ψάρι, τις περισσότερες φορές έχουν ως αποτέλεσμα το εύκολο πάρσιμο αυτού. Δεν αποκλείεται μάλιστα το ψάρι εξασθενημένο να επιλέξει να βγει μόνο το από το θαλάμι με την ελπίδα να απαλλαγεί από τη βέργα, χτυπώντας τη στο βυθό για να διαφύγει. Τι όμως κάνει τους ροφούς να επιλέγουν συχνά τα ίδια θαλάμια? Ο παρατηρητικός κυνηγός θα προσέξει ότι τα ψάρια ίδιου περίπου βάρους συχνά χρησιμοποιούν τις ίδιες πέτρες ως καταφύγιο, ανάλογα με την περίοδο, τα ρέματα και τις θερμοκρασίες. Επιλέγοντας τα ίδια θαλάμια, αποκτούν και την ίδια συμπεριφορά. Στέκονται στα ίδια πόστα, εκμεταλλεύονται τις ίδιες πέτρες και σκιές για ενέδρες και κάθονται στην ίδια λαμπερή άμμο για να λιαστούν. Η ίδια πέτρα είναι ικανή να δώσει αρκετά ψάρια στο δίτη, όταν η διαχείριση από αυτόν είναι η ανάλογη. Ο εξοπλισμός του δίτη, όταν κυνηγάει ροφούς έξω από την τρύπα, διαφέρει σημαντικά όσον αφορά το μήκος και τη δύναμη του όπλου. Κατασκευασμένα στο χέρι από ξύλο ή συνθετικά υλικά όπως είναι τα ανθρακονήματα, τα όπλα αυτά μετράνε συνήθως πάνω από ένα μέτρο μήκος, εξοπλίζονται με 2, 3 ή ακόμη και 4 λάστιχα, χοδρές καλοακονισμένες βέργες με 2 φτερά που εγγυώνται διάτρηση και σίγουρο κράτημα, αλλά οπωσδήποτε και μουλινέ. Ένα αξεσουάρ που θα επιτρέψει την εύκολη και ακούραστη επιστροφή του δίτη στην επιφάνεια. Ένα όπλο στημένο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εκτελέσει μακρινές βολές χωρίς να υστερεί σε δύναμη και αποτελεσματικότητα. Σε αυτό το απαιτητικό κυνήγι, με τα μικρότερα σε μήκος μονολάστιχα συμβατικά όπλα που στερούνται δύναμης και μήκους βολής, ο κυνηγός μάλλον περισσότερους τραυματισμούς θα πετύχει παρά επιτυχίες. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός που θα επιλέξει ο υποβρύχιος κυνηγός πρέπει να είναι λιτός αλλά ουσιαστικός. Μαλακή και άνετη στολή με ουδέτερη πλευστότητα σε κάθε βάθος, μάσκα μικρού όγκου, αναπνευστήρας με ανατομικό επιστόμιο, πέδιλα με λεπίδες από ανθρακόνημα για μεγαλύτερη νευρικότητα και άμεση επαναφορά. Ελαστική ζώνη αλλά και ένα μαχαίρι τοποθετημένο είτε στο πόδι είτε στη ζώνη για τη θανάτωση των ψαριών αλλά και την αντιμετώπιση κάποιου μπλεξίματος στο βυθό.
Η προσαρμογή και εξοικείωση του δίτη με τον εξοπλισμό του έχει θετικό αντίκτυπο στη ψυχολογική του κατάσταση και κατά συνέπεια και στις επιδόσεις του. Όταν μάλιστα η εξοικείωση αυτή συνδυαστεί με την εμπειρία, οι πιθανότητες επιτυχίας γύρουν σημαντικά προς το μέρος του υποβρύχιου κυνηγού, εγγυόμενες καλά αποτελέσματα και λιγότερα χαμένα ψάρια.
Περιπτώσεις που φαίνονται απλές και σχεδόν εγγυούνται την επιτυχία, δεν αποκλείεται να αποδειχθούν αποτυχημένες λόγω λανθασμένης εκτίμησης του δίτη ή αδυναμίας του εξοπλισμού. Όσο και να προσέξει κανείς τον εξοπλισμό του, όσο μελετημένα και προσεκτικά και να εκτελέσει μια βολή, πάντα εμπλέκονται αστάθμητοι παράγοντες όπως είναι το βάθος, η διάβια πνεύματος, η κίνηση αλλά και το μέγεθος του ψαριού. Έχοντας περάσει πολλές ώρες κυνηγώντας ροφούς έξω από το θαλάμι τους, ο υπομονετικός και επιλεκτικός κυνηγός θα μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει τις συνήθειες αλλά και τα ελαττώματα που τον καθιστούν ευάλωτο. Κινούμενος μεταξύ διάφορων τεχνικών, αυτό που θα παρατηρήσει ο κυνηγός είναι η κυριαρχικότητα που επιδεικνύει το μεγάλο αυτό ψάρι, αλλά σαφώς και η περιέργεια που τον οδηγεί σε λάθη. Χαρακτηριστικότερη όλων η αντίδραση του ροφού που επεξεργάζεται το δίτη που πλησιάζει. Χρησιμοποιώντας συνήθως κάποιο εμπόδιο ως κάλυψη, σηκώνεται ελαφρά αποκαλύπτοντας μόνο ένα μέρος του κεφαλιού του. Όσο το ψάρι παραμένει ήρεμο, παλώντας χαλαρά τα πλευρικά του πτερύγια, ο δίτης μπορεί να πλησιάσει μειώνοντας μεταξύ τους απόσταση. Μόλις το ψάρι θορυβηθεί, σταματώντας οποιαδήποτε κίνηση και ανασηκώνοντας τα ραχιά αγκάθια του, τότε ο δίτης πρέπει να επιχειρήσει άμεσα βολή, μιας και ο ροφός δεν πρόκειται να του δώσει πολλά ακόμη περιθώρια. Η αντίδραση του ψαριού μετά τη βολή είναι εκρηκτική και απαιτεί γρήγορες ενέργειες από το δίτη για να συγκρατήσει το ψάρι έξω από τις τρύπες. Η επιτυχία και αντίστοιχα η αποτυχία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά όταν επιλέγει κανείς να κρατήσει την ανάσα του και να κυνηγήσει τα εκλεκτότερα και δυνατότερα θυράματα των ελληνικών βυθών, ανάμεσα στα οποία επιτελική θέση κατέχει ο άρχοντας της πέτρας και της αποχής, ο ροφός.